Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 851. Σελίδα 851, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο στίγμα, εδάφιο 9. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσεις ημάς σήμερον, και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και ημί συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο εν μέσω μιας ομιλίας που είναι σημείο αναφοράς για την Καινή Διαθήκη και γενικότερα για την Αγία Γραφή. Είναι η επί του όρους ομιλία την οποία ο Κύριος μας πραγματοποιεί και με αυτόν τον τρόπο μεταδίδει την υγιένουσα διδασκαλία προς τους μαθητές του για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πολιτεύονται εν Χριστώ Ιησού, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πολιτεύονται ακόλουθοι του Κυρίου όλων των δυνάμεων, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πολιτεύονται αναμέσων των ανθρώπων. Ξεκινάει αυτή η προσευχή, θα λέγαμε, με πνευματικές κορυφές και υπάρχουν οι λεγόμενοι μακαρισμοί, όπου ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος αναδεικνύει τους πτωχούς εις το πνεύμα, δηλαδή αυτούς τους χριστιανούς που είναι αληθινά ταπεινοί στο πνεύμα, αυτούς τους χριστιανούς που βεβαίως έχουν γνώμη και άποψη περί παντός, αλλά πάντοτε και τη δική τους γνώμη και τη δική τους άποψη τη μεριάζουν προκειμένου στη ζωή τους να υψώνεται, να αναδεικνύεται η γνώμη και η άποψη του Κυρίου των δυνάμεων. Ο Λόγος του Θεού συνεχίζει στους μακαρισμούς και μιλάει για τους πραείς, μιλάει για τους ειρηνοποιούς, μιλάει για τους ελεήμονες, μιλάει για αυτούς που διψούν και πεινούν για τη δικαιοσύνη του Θεού και βεβαίως ο Κύριος αποκαλεί τους μαθητές του ότι εσείς είστε, πρέπει να είστε το φως αναμέσων των ανθρώπων και αυτό τι σημαίνει, ότι ο χριστιανός από τη στιγμή που ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, τότε εκπληρώνεται το εδάφιο που λέει «Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα». Και καθώς ο χριστιανός ενδύεται τον Ιησού Χριστό, με το φως του Χριστού πλέον αναδύει και ακτινοβολεί το φως αναμέσων των ανθρώπων του κόσμου και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πλέον ο χριστιανός είναι ένας φωστήρας εν μέσω γενεάς, σκολιάς και διεφθαρμένης. Ένας φωστήρας ο οποίος λάμπει με τη ζωή του, με τους λόγους του, με τη συμπεριφορά του σε οποιοδήποτε περιβάλλον, όχι μόνο το εκκλησιαστικό, γιατί στην εκκλησία όλοι είμαστε προσεκτικοί, αλλά και στο οικογενειακό και στο εργασιακό και βεβαίως οπουδήποτε αν βρεθεί ο χριστιανός θα πρέπει να έχει πάντοτε την έξωθεν καλή μαρτυρία προκειμένου το όνομα του Ιησού Χριστού να δοξάζεται. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι η εκκλησία του, όλοι οι μαθητές του Κυρίου δηλαδή, είναι πόλη σκημένη επάνω όρους, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι κοιτάζουν σαν φάρο τα παιδιά του Θεού, την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί αδελφοί, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν εισέρχονται νέες ψυχές στην εκκλησία. Γιατί αυτές οι νέες ψυχές και ειδικά στις έσχατες ημέρες τις οποίες ζούμε και βιώνουμε, έχουν ανάγκη να δούνε την αγάπη, την ειρήνη και τη χαρά που δίνει ο Ιησούς Χριστός σε όλα τα παιδιά Του, σε όλους αυτούς που αποτελούν τους γνήσιους και αληθινούς μαθητές Του. Γι' αυτό να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σεβόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, τον αγώνα του Κυρίου μας. Πολύ μεγάλο αγώνα πραγματοποιεί ο Κύριος μας για να έλθει μία ψυχή στην Εκκλησία. Πολύ μεγάλο αγώνα πραγματοποιεί ο Κύριος μας για να ανέβει τις σκάλες του κλιμακοστασίου προκειμένου να έλθει στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού.
να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί, να προσευχόμαστε και με τη συμπεριφορά μας να οικοδομούμε τις νέες ψυχές, προκειμένου και αυτές να προχωρούν εν Χριστώ Ιησού. Ενώ λοιπόν τους λέει ποια είναι η κορφή, ότι εδώ θα πρέπει να φτάσετε, δηλαδή στην πραότητα, στην ελεημοσύνη, στο ειρηνοποιή και όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο Λόγος του Θεού και προηγουμένως, στη συνέχεια τους αναφέρει το Λόγο και τους λέει ότι ο Λόγος είναι ότι όλοι οι άνθρωποι θα δουν τα καλά σας έργα και θα δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα. Με αυτόν τον τρόπο στη ζωή σας θα δοξάζεται ο Πατέρας, όταν εσείς εκπληρώνετε το θέλημα του Κυρίου και βεβαίως όταν εσείς λάμπετε ως φωστήρες αναμέσων των ανθρώπων. Και θα πει κανείς διαβάζοντας την επί του όρους ομιλία, «Κύριε, όλα αυτά είναι δύσκολα να πραγματοποιηθούν». Και ο Λόγος του Θεού συνεχίζει και είναι, θα λέγαμε, λίγο πιο αυστηρός στη συνέχεια. Ο Κύριος ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη και μιλάει για αγάπη. «Κύριε, μιλάς για μία αγάπη η οποία θα απευθύνεται στους εχθρούς, για μία αγάπη η οποία θα δίνεται προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας κατατρέχουν, που μας βλασφημούν, που μας ονειδίζουν. Κύριε, δεν ακούσαμε ποτέ για αυτή την αγάπη, μα αυτή είναι η αγάπη του Χριστού και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά με όλες τις υπόλοιπες αγάπες που ακούσαμε και ακούμε από τους ανθρώπους». Ναι, για αυτή την αγάπη σου μιλάω, Λευτέρη και αγαπητοί αδελφοί, για αυτή την αγάπη που όμως δεν είναι δική σου. Τίποτα από όλα αυτά που σου ζητάω να έχεις δεν είναι δικό σου. Ούτε το φως είναι δικό σου. Δεν είσαι αυτόφωτος, είσαι ετερόφωτος. Αλλά και η αγάπη δεν είναι δική σου. Είναι η αγάπη που δίνει το Πνεύμα το Άγιον, όταν εσύ το αξιοποιείς και το χρησιμοποιείς. Με αυτή την αγάπη σου ζητώ να είσαι ελεήμων. Με αυτή την αγάπη σου ζητώ να είσαι επιοικής. Με αυτή την αγάπη σου ζητώ να είσαι μακρόθυμος. Με αυτή την αγάπη σου ζητώ να είσαι ανεκτικός. Με αυτή την αγάπη σου ζητώ να είσαι ελεήμων. Ναι, πράγματι με αυτή την αγάπη. Γιατί αυτή η αγάπη είναι τελικά που οικοδομεί, αυτή η αγάπη είναι που μπορεί να συμπαρασύρει και άλλους ανθρώπους προκειμένου να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Και έρχεται ο Κύριος, καθώς μεταδίδει τη διδασκαλία του και ομιλεί για τρεις πνευματικές δραστηριότητες, οι οποίες πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να αποτελούν για όλους μας την πνευματική εργασία. Γιατί χριστιανισμός χωρίς πνευματική εργασία, αγαπητοί αδελφοί, δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, είναι μία φαντασίωση. Αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι φαντασίωση. Ο χριστιανισμός είναι τρόπος και στάση ζωής. Και όπως καθημερινά εξασκούμεθα στο αντικείμενό μας, στο οποίο επιτιδευόμεθα, θέλουμε να είμαστε καλύτεροι στην εργασία μας, θέλουμε να είμαστε αποδοτικότεροι στην εργασία μας, θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα στην εργασία μας και καλώς θέλουμε. Γιατί και αυτό αποτελεί μια καλή μαρτυρία προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αν όμως θέλουμε να έχουμε μια καλή μαρτυρία προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, πολλό δε μάλλον προς τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αγωνιζόμαστε και να εργαζόμαστε πνευματικά. Και ο Λόγος του Θεού μιλάει για νηστεία. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για ελεημοσύνη και ο Λόγος του Θεού μιλάει για προσευχή. Αντικείμενο του σημερινού θέματός μας είναι η προσευχή. Βεβαίως, στη συνέχεια, επί του όρους ομιλία, αγαπητοί αδελφοί, αναφέρεται και σε άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την εμπιστοσύνη που ο χριστιανός πρέπει να επιδεικνύει στο πρόσωπο του Κυρίου μας ως αποτέλεσμα της ακολουθίας τους στο πρόσωπο του Κυρίου, ως αποτέλεσμα μιας πνευματικής αληθινάς ζωής, ως αποτέλεσμα της πνευματικής εργασίας που διενεργείται καθημερινά στη ζωή τους. Ο Κύριος λέει να με εμπιστεύεστε, να μην με ρημνάτε για το φαγητό σας, για την ένδυσή σας, γιατί όλα αυτά εγώ θα σας τα παρέχω. Επίσης, ο Λόγος του Θεού μας δίνει το στίγμα με βάση όλα αυτά τα πνευματικά εργαλεία τα οποία όλοι εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να αποκτήσουμε αισθητήρια για γυμνασμένα προκειμένου να διακρίνουμε ποιο είναι το καλό και το κακό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσέχουμε ότι είναι ψευδές και υπάρχουν στην Εκκλησία οι εχθροί της Εκκλησίας. Και ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για ψευδαδέλφους, για ψευδαποστόλους, μας μιλάει για ψευδοπροφήτες, για ψευδοδιδασκάλους. Και όλα αυτά
ο λαός του Θεού θα πρέπει να τα διακρίνει ασκούμενος καθημερινά μέσα από τα πνευματικά εφόδια και εργαλεία που ο Λόγος του Θεού συστήνει, έτσι ώστε δια την έξι, δια την καθημερινή χρήση της μελέτης του Λόγου του Θεού, της εξάσκησης διαμέσου της προσευχής, βεβαίως του τρόπου ζωής, του καθημερινού τρόπου ζωής, ο χριστιανός πλέον αποκτά διάκριση. Και το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που τον προειδοποιεί. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που τον μαθαίνει να αξιολογεί κατά Θεόν. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που πλέον μετασχηματίζει τους φυσικούς οφθαλμούς σε πνευματικούς οφθαλμούς. Και πλέον δεν είναι η οφθαλμή του Λευτέρη, αλλά είναι η οφθαλμή του Χριστού, ώστε με αυτούς τους οφθαλμούς να βλέπει ο Λευτέρης. «Κύριε, είμαι τυφλός. Δίδαξε με εσύ». Αλλά για να με διδάξει όμως ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, εγώ θα πρέπει να μπω σε αυτό το τρένο που λέγεται Πνεύμα Θεού, όπου είναι αυτό το πνεύμα το οποίο οδηγείται πάνω στις ράγες του Λόγου του Κυρίου, με οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια και βεβαίως μου δείχνει, αγαπητοί αδελφοί, το δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθώ. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, το σημερινό θέμα είναι η προσευχή. Και είναι η προσευχή, αγαπητοί αδελφοί, διότι καθώς τα προβλήματα μεγαλώνουν, θα πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Γιατί από τον τρόπο με τον οποίο προσευχόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, βεβαίως εξαρτάται και τα αποτελέσματα. Και είναι ώρα που θα πρέπει να γίνουμε αποτελεσματικοί χριστιανοί, διότι όπως είπαμε εκεί προηγουμένως, ο Θεός δοξάζεται μέσα από τα αποτελέσματα. Ο Θεός μας δοξάζεται μέσα από τις αγαθές δόσεις που Εκείνος μας χορηγεί, Εκείνος μας χαρίζει, αλλά που εμείς τουλάχιστον θα πρέπει να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, αδελφοί. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Και προσέξτε, έτσι λοιπόν προσεύχεστε και εσείς, δεν μας το λέει κάποιος άνθρωπος, αλλά ο ένας και μοναδικός και μάλιστα ο μέγας διδάσκαλος. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όπου βάθος πλούτου σοφίας και γνώσεως τον διακρίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα προσεύχεστε. Και βεβαίως η προσευχή, την οποία όπως όλοι γνωρίζουμε την ονομάζει Κυριακή προσευχή, γιατί είναι η προσευχή του Κυρίου μας, είναι η κορονίδα και ο τύπος που όλοι εμείς θα πρέπει να ακολουθούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η προσευχή αναιρεί όλες τις υπόλοιπες προσευχές που είναι αυτοσχέδιες, που είναι προσευχές οθούμενες από το Άγιο Πνεύμα. Θυμόμαστε όλοι, στο Ιωταζήτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ο Κύριος μας πραγματοποιεί την αρχιερατική προσευχή. Και εκείνη η προσευχή δεν ομοιάζει με αυτή την προσευχή την οποία συστήνει και προτείνει προς τους μαθητές του. Είναι μία προσευχή η οποία απευθύνεται προς τον Ουράνιο Πατέρα, ζητάει από τον Κύριό μας να προστατεύει εν το κόσμο τους μαθητές του και να τους φυλάτει από τον πονηρό, αλλά ζητάει και από τον Κύριό μας οι μαθητές του να είναι ενωμένοι, όπως ο Κύριός μας με τον Πατέρα ή το εν, αντίστοιχα και οι μαθητές μεταξύ τους, αλλά και μετά του Κυρίου να αποτελούν εν. Προσευχή. Τι σημαίνει προσευχή? Προσευχή σημαίνει ότι ο άνθρωπος του Θεού που γονατίζει πάντοτε με σεμνότητα, με σεβασμό προς τον Θεό, έχοντας συνέστηση ότι το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, γονατίζει και προσεύχεται. Προσευχή είναι η έκφραση ευσεβών πόθων. Δηλαδή, «Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάμε σωτηρία στα μη σεσωσμένα μέλη των οικογένειών μας. Ήθε, Κύριε Θεέ μου, σήμερα να γίνει μεγάλη σωτηρία. Ήθε, Κύριε Θεέ μου, σήμερα να βαφτίσεις με Πνεύμα Άγιον. Ήθε, Κύριε Θεέ μου, να σωθούν πάρα πολλές ψυχές σε αυτόν τον τόπο». Αυτό είναι ένας ευσεβής πόθος που μπορεί να εκφράζω εγώ, εσύ ή και όλοι μαζί. Αυτό, λοιπόν, είναι προσευχή. Απευθύνουμε ευχές προς τον Θεό, ευχές που για μας αποτελούν ευσεβείς πόθους, προκειμένου ο αγαθός Πατέρας, εισακούγοντας δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, να απαντήσει. Και ελπίζουμε ότι θα απαντήσει. Βεβαίως, υπάρχει μετά την προσευχή
μία άλλη πνευματική διαδικασία που έχει μεγαλύτερη ένταση. Και αυτή λέγεται δέηση. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας ξεχωρίσει ότι άλλο προσευχή, άλλο δέηση. Και ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, μας λέει να γνωρίζετε εν παντί τα ζητήματά σας προς τον Θεό δια της προσευχής και της δέησεως μετεευχαριστίας. Κύριε, άλλο προσευχή, άλλο δέηση, ακριβώς. Διότι η δέηση έχει περισσότερη ένταση. Είναι αυτό το οποίο λέμε καρδιακή προσευχή. Είναι μια προσευχή η οποία εκφράζει ενδεχομένως τον πόνο της καρδιάς μας, αν υπάρχει πόνο στην καρδιά μας, εκφράζει την ευγνωμοσύνη για το πρόσωπο του Κυρίου στην καρδιά μας, αν υπάρχει ευγνωμοσύνη για το πρόσωπο του Κυρίου, είναι μια προσευχή η οποία εκφράζει τον εσωτερικό άνθρωπο. Και καθώς εκφράζει τον εσωτερικό άνθρωπο, αυτή η προσευχή πραγματικά είναι θερμή. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει «Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη». Βεβαίως, για να κάψουνε τα κάρβουνα, για να ανάψουνε τα κάρβουνα κάθε χριστιανού, χρειάζεται η διαμεσολάβηση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και όταν γονατίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, πριν ξεκινήσουμε να προσευχόμαστε και εν τέλει να δεόμαστε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούμε την πνευματική διαδικασία της εξομολόγησης. Γιατί μόνον τότε το ανατρεπόμενο φορτηγό σηκώνει την καρότσα και ξεφορτώνει τα σκουπίδια. Μόνον τότε η καρδιά αδειάζει. Για να έρθει η παρουσία του Θεού και να κατακλείσει την καρδιά μου, δεν θα πρέπει να βρίσκει εμπόδια. Δεν θα πρέπει η καρδιά μου να είναι πλήρες. Σε άδεια καρδιά θα έρθει ο Κύριος να κατοικήσει. Και το άδειασμα της καρδιάς είναι δική σου ευθύνη και δική μου ευθύνη και διεδενός άλλου τρόπου δεν επιτυγχάνεται παρά μόνο διαμέσου της εξομολόγησης. Καθώς λοιπόν ο χριστιανός εξομολογείται και πλέον αρχίζει να συναισθάνεται την επίσκεψη του Κυρίου, αρχίζει να του φανερώνεται η αγάπη του Θεού και Πατρός, έρχεται η κατά Θεόν λύπη. Και κατά Θεόν λύπη, αγαπητοί αδελφοί, γεννά μετάνοια, προσωτηρία, να μεταμέλει τον Κύριε. Εγώ το πρωί σε λύπησα. Όμως τώρα είμαι στα γόνατα, είμαι στην προσευχή και καθώς εξομολογώμαι, Κύριέ μου, τις αμαρτίες και τις παραβάσεις μου, έρχεσαι εσύ να μου φανερώσεις το έλεος και την αγάπη σου. Και καθώς σκέφτεσαι και συναισθάνεσαι εκείνη την ώρα την αγάπη του Κυρίου, λυπάσαι για τον εαυτό σου και αγανακτείς. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, οδηγεί τελικά τον άνθρωπο στο να λάβει στερεάν απόφαση μετανοίας. Κύριε, δεν θέλω να ξανακάνω αυτή την πράξη που έκανα το πρωί. Δεν θέλω να συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω να είμαι θυμώδης. Δεν θέλω να είμαι προπετής. Δεν θέλω, Κύριε Θεέ μου, και σε αυτό το δεν θέλω που λέγεται πραγματικά με απόφαση στερεά, έρχεται και συνενεί και συνδράμει ο Κύριος όλων των δυνάμεων, προσδίδοντας τη χάρη του και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο που εσύ θέλεις να ακολουθήσεις, ακολουθώντας τα ίχνη του Κυρίου μας. Αλληλούια. Καθώς λοιπόν ο άνθρωπος έχει αδειάσει από τον κόσμο, από τη σάρκα, από τις ανθρώπινες σκέψεις και πλέον γεμίζει με Χριστό, εκεί μπορεί να αρχίσει να προσεύχεται και να εκφράζει τους ευσεβείς πόθους του. Όμως είναι καλό να αφήσει πια το Πνεύμα του Θεού να πάρει τα ενία της σκυτάλη, της προσευχής και πλέον αυτή η προσευχή να μετασχηματιστεί σε δέηση. Μια προσευχή θερμή, μια προσευχή η οποία ξεκινάει από τα βάθη της ψυχής σου, μια προσευχή που εκφράζει την καρδιά σου, μια προσευχή που πλέον είναι οθούμενη από το Πνεύμα του Άγιον και που πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, λέμε λόγους προσευχής δια του νοός, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η επόμενη λέξη, γιατί πια τα ενία δεν τα κρατάει ο άνθρωπος, αλλά το Πνεύμα του Θεού, αλληλούια. Μετά τη δέηση υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο, ακόμα μία προσευχή, ένα ακόμη στάδιο, είναι η ηκεσία. Διαχωρίζει ο Λόγος του Θεού τη δέηση με την ηκεσία, βεβαίως. Και λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι κατά τις ημέρες της σαρκός ο Κύριος μας προσέφερε μετά κραυγής δυνατής και δακρύων δέησης και ηκεσίες εις τον αρμόδιο να σώζει εκ του θανάτου. Και η προσευχή του Ισικούστη λέει, δια την ευλάβιαν αυτού.
Αυτή είναι η εικεσία, είναι παράκληση. Σε αυτή την δέηση, σε αυτή την θερμή προσευχή, σε αυτή την καρδιακή προσευχή που ζητάμε από τον Θεό να αναλάβει ενδεχομένως προσφυλή μας πρόσωπα, αδελφικά μας πρόσωπα, οικογενειακά μας πρόσωπα, να αναλάβει προβλήματα ασθενειών, εργασιών, έρχεται τώρα και το πνεύμα της εικεσίας, όπου πνέον ο χριστιανός παρακαλεί, «Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε έλεος και χάρη, Κύριέ μου, στον αδελφό μου, στην αδελφή μου, στην οικογένειά μου». Και πλέον, αγαπητοί αδελφοί, αυτή η προσευχή έχει πια όλες αυτές τις προδιαγραφές που αρέσουν προς τον Θεό, προκειμένου να εισακουστεί, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι θυσία ενώπιον του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, δεν είναι ενώπιον του Θεού ευκαταφρόνητος. Και η συντετριμένη καρδιά είναι πια μία καρδιά η οποία έχει μετασχηματιστεί από την προσευχή, τη δέηση και πλέον την οικεσία του ανθρώπου που απευθύνει προσευχή προς τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Λέει ο Λόγος του Θεού, «Πάτερ ημών», ονομάζει ο Ιησούς Χριστός τον Θεό Πατέρα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι καθώς ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρωτότοκος αδελφός μας, όλοι εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Και καθώς όλοι εμείς είμαστε παιδιά του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε ένα Πατέρα. Το ζητούμενο είναι, εσύ, εγώ, αισθανόμαστε τον Θεό ως Πατέρα μας? Αισθανόμαστε ότι πράγματι είναι ένας πατέρας στοργικός, σπλαχνικός, που εγκύπτει συχνά, πυκνά ή καθημερινά και αδιαλείπτος από τον θρόνο της χάριτος και επιβλέπει στα προβλήματά μου, στην οδό μου, επιβλέπει στη ζωή μου? Το πιστεύουμε αυτό? Είναι ένα ερώτημα που ο Λόγος του Θεού μας υποβάλλει. Και αν πράγματι δεν το πιστεύουμε ή αν πράγματι μέσα μας δεν έχουμε βεβαιότητα, έχουμε πολλά περιθώρια ακόμα να πλησιάσουμε τον Κύριό μας και να γνωρίσουμε το απροσμέτρητο της αγάπης Του και το άμετρον του ελέους Του, αδελφοί. Ο Πατέρας μας, ο ουράνιος Πατέρας μας, είναι αυτός που πραγματικά μεριμνά και σπλαχνίζεται όλους εμάς όταν εμείς πράγματι πηγαίνουμε σαν δικά Του παιδιά και ζητάμε από τον Πατέρα μας να ενεργήσει στη ζωή μας, να μας προστατεύσει και πάντοτε όπως είναι προνοητικός, να προνοήσει το αγαθό και το καλύτερο. Κοιτάξτε τι λέει στη συνέχεια. Λέει «Πατέρ ημών». Δεν λέει «Πατέρε μου». Δεν λέει «Πατέρα μου». Λέει «Πατέρα μας». Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι εμείς δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε μόνο για δικό μας Πατέρα τον Θεό. Ο Πατέρας που εγώ απευθύνομαι δεν είναι μόνο δικός μου, είναι και της αδελφής, είναι και του αδελφού, είναι όλων. Καθώς λοιπόν όλοι εμείς έχουμε έναν Πατέρα, είναι ώρα να καταλάβουμε, όχι εγκεφαλικά, αλλά καρδιακά, ότι είμαστε μια οικογένεια, αδελφοί. Το έχουμε συνειδητοποιήσει και μην βιαστούμε να πούμε αμήν. Γιατί αν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πράγματι μεταξύ μας όλοι εμείς είμαστε μια οικογένεια, αυτό θα το δείχνει η συμπεριφορά μας, θα το δείχνουν οι πράξεις μας, θα το δείχνει η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, αλλά και έξω από την Εκκλησία. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μεταξύ μας θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια των μελών μιας οικογένειας και όπως πονάμε για τη φυσική μας οικογένεια, όπως πονάμε όταν κάτι συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον, αντίστοιχα και περισσότερο θα πρέπει να πονάμε για το πνευματικό μας περιβάλλον και για την οικογένεια, την εν Χριστώ Ιησού. Αγιαστήτω το όνομά σου. Και τι σημαίνει αυτό? Περιλαμβάνει ουσιαστικά, αγαπητοί αδελφοί, τρεις διαδικασίες. Τιμή, δοξολογία και αγιασμό. Ξεκινάει η προσευχή του Κυρίου μας με επίκληση στο όνομα του Πατέρα. Στη συνέχεια όμως βλέπουμε ότι εκφράζονται κάποιες ευχές και αυτές οι ευχές που εκφράζονται είναι
και προσωπικές, εκφράζονται για μένα προσωπικά, αλλά και γενικές για όλους τους ανθρώπους. Αγιαστεί το όνομά σου, που σημαίνει ότι θα πρέπει μέσα στην καρδιά μου να αγιάσω το όνομα του Κυρίου. Και αυτό σημαίνει πρώτα, πρέπει να μάθω να τιμώ τον Ουράνιο Πατέρα. Τιμώ τον Ουράνιο Πατέρα. Τι σημαίνει τιμώ τον Θεό? Τιμώ τον Θεό σημαίνει, αγαπητοί αδελφοί, ότι στη διάρκεια της ημέρας, στην καρδιά μου, το πρόσωπο του Πατέρα είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί. Κυριαρχεί. Όταν είμαι στη δουλειά μου, όταν είμαι στην οικογένειά μου, ο Πατέρας είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο κυριαρχεί στη ζωή μου. Ακόμα και όταν ενασχολούμαι με πράγματα τα οποία εμπεριέχονται στην καθημερινότητα. Ρωτάω, μιλάω με τον Ιησού Χριστό, μιλάω με τον Κύριο, του δίνω τιμή, γονατίζω, προσεύχομαι, μελετάω το Λόγο του Θεού ή τελικά όλα αυτά αποτελούν για μένα το διάλειμμα της ημέρας. Στον ελεύθερο χρόνο και θα δούμε, στο τέλος της ημέρας και αν έχω λίγο χρόνο. Αδελφοί, ο Κύριος μας δεν είναι το πρόσωπο αυτό που θα χρησιμοποιούμε στο περίσσευμα του χρόνου μας. Αλλά ο Κύριος μας θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα εξουσιάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας ολόκληρη τη ζωή μας. Τον τιμώ, τον δοξάζω. Διαβάζουμε στην αρχιερατική προσευχή στο ΙΖ του Ιωάννη, όπως είπαμε και στην αρχή, ο Κύριος να λέει «Σε εδόξασα εκπληρώνοντας το έργο το οποίο μου ανέθεσες», που σημαίνει ότι ο Κύριος δόξασε τον Πατέρα Θεό διαμέσου της ζωής του. Και τώρα, Πατέρα, σε παρακαλώ, δώσε μου τη δόξα την οποία είχα πριν έρθω στη γη αυτή. Πώς εκείνη την ημέρα, αγαπητοί αδελφοί, θα σταθούμε ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον του θρόνου, της χαριτός του? Θα έχουμε όλοι εμείς δημιουργήσει στη ζωή μας τις προϋποθέσεις προκειμένου να τον δοξάζουμε με τη ζωή μας? Αλλά και την ώρα που γονατίζουμε να προσευχηθούμε, αδελφοί, η δοξολογία έχει χαμηλώσει. Προβλήματα υπάρχουν πολλά. Και δεν θα σταματήσουν, μάλλον δεν θα αυξάνονται μέχρι την ημέρα της αναχωρήσεώς μας. Αλλά η δοξολογία μας, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτό το πρόσωπο που αποτελεί τον συμπαντάρχη, τον Κύριο όλων των δυνάμεων, αυτό το πρόσωπο που δύναται να πραγματοποιήσει ό,τι παρανθρώπης είναι αδύνατον, γιατί θα πρέπει να σταματά όταν εμείς τελικά έχουμε πολλά, 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 πολλά προβλήματα και άλλες συνήθειες, αδελφέ, άλλες επιθυμίες, αδελφέ, άλλες προτεραιότητες, αδελφέ? Αδελφοί, μην παραμερίζουμε τον Κύριό μας, αλλά σας αποδίδουμε τη δόξα προς Αυτόν όπως και να είμαστε. Και πολλές φορές από αυτόν τον άμβονα σας έχω πει και έχω εκφράσει ομολογίες πίστεως από βιωματικές εμπειρίες. Όταν ο Θεός δοξάζεται από έναν άνθρωπο την ώρα που περνάει καμίνη και δοκιμασία, τότε εξάπαντος ο Θεός, αδελφοί, ενεργεί θαυμάσια στη ζωή του. Πράγματα τα οποία διαβάζουμε μέσα στον Λόγο του Θεού. Πότε? Τότε, όταν πραγματικά ενώνεις την πίστη σου με τον Λόγο τον Ευαγγελιζόμενο εις εσέ. Δοξάζω τον Θεό, όχι όταν βαίνουν όλα καλώς. Όταν τίποτε δεν πάει καλά, τον ευχαριστώ και τον δοξάζω. Ξέρω ότι εσύ κρατάς την ψυχή μου εν τη χειρί σου. Ξέρω ότι τα πάντα είναι προσδιορισμένα. Και ρωτώ σήμερα, αδελφοί, μήπως ο Ιησούς Χριστός σήμερα με ένα λόγο του δεν μπορεί να αλλάξει τα πάντα στη ζωή σου? Και αυτό το πρόβλημα που σε απασχολεί, αυτό το πρόβλημα που σήμερα σου δημιουργεί κακή διάθεση, δεν μπορεί ο Κύριος με ένα λόγο να το αλλάξει? Δεν είναι τα πάντα κάτω από την εξουσία του, από την επιστασία του? Γι' αυτό δοξολογία, αδελφοί, και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου. Όλα θα πάνε καλά με τη χάρη του Χριστού και με τη βοήθεια του Κυρίου των δυνάμεων, αδελφοί, να δοξάζουμε τον Θεό και βεβαίως να αγιάζουμε τον Θεό. Και ο αγιασμός μας έχει να κάνει, αγαπητοί αδελφοί, με το ότι μέσα στην καρδιά μας, δυστυχώς αλλά, υπάρχει σύμμικτο πλήθος. Υπάρχουν κοσμικές προσμίξεις. Υπάρχουν πράγματα που ο Θεός δεν θέλει, δεν επιθυμεί. Και πολλές φορές προσπαθούμε να στριμώξουμε τον Άγιον Θεό, τον Όσιον Θεό, μέσα σε αυτή την καρδιά που είναι ρυπαρή, μέσα σε αυτή την καρδιά που πολλές φορές είναι ακάθαρτη. Και ο Κύριος λέει,
άδειασε με όλα αυτά τα κατάλοιπα, απέρριψε κάθε τι που έχει σχέση με κακία και με οτιδήποτε σαρκικό, ώστε να μπορέσω μέσα στην καρδιά σου εγώ να εδραιωθώ, να μεγαλώσω και τελικά να αγιαστώ. Έλεγε ο Κυριός μας προς τον Μωυσή, «Αγιάσατε Κύριο των Θεών σας». Και αυτό αργότερα το διαβάζουμε και στους προφήτες. Αδελφοί, να αγιάζουμε τον Κύριο μέσα στην καρδιά μας, για να έχουμε ειρήνη, για να μην υπάρχει ταραχή μέσα στην καρδιά μας, για να μην έχουμε μέσα στην καρδιά μας πολλές φορές αγανάκτηση, απελπισία, αλλά μέσα στην καρδιά μας να υπάρχει η ειρήνη, να πριτανεύει η ειρήνη του Θεού. Και αυτό γίνεται πότε? Όταν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει η εξουσία της παρουσίας του Κυρίου, και η εξουσία της παρουσίας του Κυρίου υπάρχει όταν η καρδιά είναι αγιασμένη και καθαρή. Ελθέτω η βασιλεία σου. Και βεβαίως ελθέτω η βασιλεία σου, Κύριε Θεέ μου, στην καρδιά μου, αλλά και στην καρδιά όλων των ανθρώπων. Η βασιλεία του Θεού, λέει ο Κύριος, δεν παρατηρείται. Δεν είναι ούτως ώστε να παρατηρείται. Η βασιλεία του Θεού είναι μια εσωτερική διαδικασία. Συντελείται, αναπτύσσεται στον εσωτερικό άνθρωπο του Λευτέρη. Και ήθε, αγαπητοί αδελφοί, να αφήσουμε τον Θεό να ενεργήσει στην καρδιά μας, προκειμένου Αυτός να βασιλεύει, ώστε στα μέλη του σώματός μας να μην βασιλεύει η αμαρτία, αλλά η βασιλεία του Θεού, πλημμυρισμένη από τη βασιλεία του Θεού. Και βεβαίως έχει και εσχατολογικό χαρακτήρα το εδάφιο, όπως η νύμφη, όπως το πνεύμα λέγει ελθέ, ούτως και η νύμφη να λέγει ελθέ Κύριε Ιησού, ελθέ. Και προσέξτε, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε αυτόν τον καιρό προς αυτή την κατεύθυνση κατατείνουν. Διότι όσο θα αυξάνονται οι οδύνες, όσο θα αυξάνονται οι δυσκολίες, τελικά όλοι, αγαπητοί αδελφοί, θα ανακύψουμε τα σκεφαλά σημών και θα πούμε, Κύριε Θεέ μου, έλα να μας παραλάβεις. Ήδη ακούω αρκετούς να το λένε. Και πολύ περισσότερους από ότι πριν από μία δεκαετία. Και μάλιστα να το λένε με δάκρυα. Και μάλιστα να το λένε με πολύ μεγάλο ζήλο. Γιατί, αδελφοί, πόσο μπορούμε να ζήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες σε αυτόν τον κόσμο? Για ένα αληθινό παιδί του Θεού αυτή η γη να φιλόξενη. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει ότι είμαι θα ξένη και πάρικη. Αδελφοί, έρχεται ο Χριστός μας, η ελπίδα μας, και η ελπίδα μας έχει όνομα Ιησούς. Αυτή είναι η χαρά μας, αυτή είναι η ελπίδα μας. Τι να πούμε τώρα, να προσμένουμε να πάρουμε τη σύνταξη? Να πούμε ότι θα αλλάξει ο μισθός μας? Να πούμε ότι θα βρούμε μια καλύτερη δουλειά? Αδελφοί, το καλύτερο που θα μπορούσε να μας συμβεί είναι να έρθει ο Ιησούς Χριστός όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και ήθε ο κάθε ένας από εμάς να ξεκινήσει τη διαδικασία. Ήδη θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι προκειμένου να απαντήσουμε Κύριο των Θεών μας. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Όπως ο Ιησούς Χριστός εκπληρώνει το Λόγο του Πατέρα, όπως το Πνεύμα το Άγιον εκπληρώνει το Λόγο του Πατέρα, όπως τα Σεραφείμ, τα Χερουβείμ και οι Άγγελοι εκπληρώνουν όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, που αποτελούν ουράνια νομοθεσία, ήθε αυτό να ζητούμε και εμείς, Κύριε Θεέ μου. Κάμε το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Εγώ προσωπικά, αλλά και εσύ, ήθε να εξητούμε να είμαστε ουρανοπολίτες από του νυν, να εκπληρώνουμε τη δικαιοσύνη του ουρανού και να ζούμε ως ουρανοπολίτες εδώ στη γη μέχρι την ώρα που ο Κύριος θα έρθει να μας παραλάβει. Ο Λόγος του Θεού λέει να σπεύδουμε στην παρουσία Του, και καθώς πλησιάζει η μέρα του Κυρίου, άσπηλη και αμόμυντη, αγαπητοί αδελφοί, είναι το φρόνημα που ο Κύριος θέλει να σπουδάσουμε όσο καιρό θα διαρκέσει η επίγεια παρικία μας. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημάς σήμερον. Τον άρτον ημών. Βεβαίως αναφέρεται στον άρτο, αλλά ο Λόγος του Θεού υποδηλώνει όλες τις βασικές επίγειες ανάγκες μας. Δώσε μας και το είδωρ. Δώσε μας και τη στέγαση, προκειμένου να μπορούμε να επιβιώσουμε σε αυτή την αφιλόξενη γη μέχρι να έρθεις να μας παραλάβεις. Προσέξτε, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος είναι ο δοτήρ παντός αγαθού. Το πιστεύεις? Εάν το πιστεύεις, θα το γεύεσαι στη ζωή σου. Πλούσιοι ευτόχευσαν και επίνασαν.
οι δε εξητούντες τον Κύριον δεν ελαττώθησαν ουδενός αγαθού. Όμως, ο Κύριος δεν δίνει περισσότερο από αυτό που χρειάζεσαι και βεβαίως λιγότερο από αυτό που χρειάζεσαι. Σου δίνει πάντοτε την προσδιορισμένη δόση, την προσδιορισμένη ποσότητα προκειμένου να μπορείς να επιβιώνεις και να είσαι αυτάρκης σε αυτή την γη, ώστε να μπορείς να τον δοξάζεις και να υψώνεις το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτό λοιπόν που λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μου το πλήθος του άρτου που επαρκεί για την ημέρα αυτή. Και γιατί ο Κύριος δεν μας μιλάει για την αύριο? Μα ήδη σου έχει πει ότι είναι αρκετό το κακό της ημέρας, μη μεριμνάς για την αύριον. Διότι θέλει να ανανεώσεις αύριο την προσευχή αυτή και θέλει πάλι να εξητήσεις αύριο από τον Κύριο τον άρτον των επιούσιων. Γι' αυτό αδελφοί, σήμερα και όταν αναφερόμαστε στο αύριο, καλό θα είναι πλέον στο λεξιλόγιο της προσευχής μας να λέμε «Εάν ο Θεός επιτρέψει να ζήσουμε, γιατί κανένας μας δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον Θεό, εάν την επόμενη στιγμή θα ζει ή θα αναχωρήσει με προσωπική πρόσκληση στον ουρανό. Εάν ο Θεός επιτρέπει να ζήσουμε, τότε θα μιλήσουμε περί της αύριον». Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημάς σήμερον». Και για σήμερα θα προσευχόμαστε, αδελφοί. Η αύριο θα ζητήσει τα εαυτής. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημάς σήμερον». Γιατί δεν λέει «δώσε εις εμέ, Κύριε, σήμερον», αλλά λέει «δώσε εις ημάς». Για να έρθει να υπερτονίσει πρώτα ότι ναι, είμαστε μία οικογένεια και ο πατέρας μίας οικογένειας δεν λέει «Πατέρα, σε παρακαλώ, δώσε την τροφή σε μένα και στη γυναίκα μου. Δώσε την τροφή στα παιδιά μου». Ο πατέρας, ο φυσικός, όταν προσεύχεται, προσεύχεται για ολόκληρη την οικογένεια. Καθώς λοιπόν είμαστε μία οικογένεια, αφού έχουμε έναν κοινό πατέρα τον ουράνιο, έναν κοινό Κύριο τον Κύριο των δυνάμεων και οθούμεθα από το αυτό πνεύμα, το πνεύμα το Άγιον, δώσει ημάς, που σημαίνει έξελθε από τη φυλαυτία. Μη ζητάς μόνον την ευλογία για σένα, αλλά ζήτησε την ευλογία για όλη την οικογένεια, για όλα τα παιδιά, για όλα τα αδέλφια σου. Κύριε, να έχει ψωμί και ο αδελφός και η αδελφή και όλα τα αδέλφια και εγώ. Τελευταίος εγώ, διότι κατά τεκμήριο αδελφοί, τελικά την ανάγκη τη μικρότερη την έχουμε εμείς από όλους τους υπόλοιπους. Ξέρετε πόσες μεγαλύτερες ανάγκες υπάρχουν από αυτές που εμείς νομίζουμε ότι έχουμε. Γι' αυτό η προσευχή να απευθύνεται προς τον Θεό και βεβαίως, αγαπητοί αδελφοί, να περιλαμβάνει όλα τα αδέλφια μας. «Και συγχώρησον εις ημάς τα σαμαρτίας ημών, και καθώς εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς». Θα λέγαμε ότι ο Κύριος είναι σοφός, αδελφοί. Έρχεσαι για να μου απευθύνεις αιτήματα προσευχής, είτε προσωπικά είτε γενικά, αιτήματα αγιασμού ή αιτήματα καθημερινότητας. Θέλεις να ακούσω την προσευχή σου? Θέλω, Κύριε. Δεν θα ακούσω την προσευχή σου αν πρώτα δεν έχεις αποκατασταθεί με τον αδελφό σου. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, έχει θέτει προϋποθέσεις και χωρίς την εκπλήρωση προϋποθέσεων δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει χριστιανικός βίος. Μπορούμε να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων ο Θεός τελικά θα μας χαρίζει αποτελέσματα από την προσευχή μας. Και θα πει κανείς, δηλαδή την ώρα που εγώ προσεύχομαι προς τον Θεό, είτε για την εργασία μου, είτε για ένα οποιοδήποτε άλλο θέμα, ο Κύριος δεν με ακούει αν έχω πικρία? Βεβαίως και δεν σε ακούει αν έχεις πικρία. Βεβαίως και δεν σε ακούει. Όχι αν έχεις πικρία με τον αδελφό σου. Ο Λόγος του Θεού είναι σαφής και ξεκάθαρος και ευτυχώς είναι απλός. Όταν ένα ανδρόγυνο μεταξύ τους δεν έχει καλές σχέσεις, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού λέει ότι η προσευχή του ανδρός εμποδίζεται όταν δεν φέρεται προς τη σύζυγό του και δεν αποδίδει προς αυτήν τιμή. Δεν συνοικεί μαζί της εν φρονήσει. Αντίστροφα,
απαγορεύεται εις γυναίκα, λέει, να διδάσκει και να αυθεντεύει επί του άνδρος. Πώς είναι δυνατόν να ακούσει ο Κύριος την προσευχή του άνδρα ή της γυναίκας όταν μεταξύ του ζευγαριού υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα? Πώς είναι δυνατόν να ακούσει την προσευχή μου και να λάβει το δώρο το οποίο του προσφέρω όταν ξέρει ότι ξέρω ότι ο αδελφός μου έχει πρόβλημα με μένα και εγώ δεν πάω να ζητήσω από τον αδελφό να κάνουμε αποκατάσταση. Δεν πάω να ζητήσω από τον αδελφό να επέλθει μεταξύ μας ειρήνη, βεβαίως όσο το αφημών, όσο εξαρτάται από εμένα. Πώς θα ακούσει την προσευχή μας ο Κύριος? Αδελφοί, ήθε καθώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και καθώς περνάνε οι μέρες και πλησιάζει η έλευση του Κυρίου μας να οριμάσουμε και όλα αυτά τα εδάφια που μπορεί να μας φαίνονται απλά και στην ανάγνωσή τους να λέμε «Μα τα έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές, επί του όρους ομιλία θα ακούσουμε πάλι σήμερα». Την έχεις σπουδάσει την επί του όρους ομιλία? Έχεις συνειδητοποιήσει ότι αν εκπληρώσεις τα τρία κεφάλαια της επί του όρους ομιλίας θα είσαι μέλος της Αγίας Εκκλησίας την οποία θα παραλάβει ο Κύριος όλων των δυνάμεων στη Βασιλεία των Ουρανών? Μην ξεπερνούμε το Λόγο του Θεού και τις βαρισίμαντες πνευματικές αλήθειες της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, αλλά ας εγκύψουμε και ας εντρυφήσουμε και ας κάψουμε μέσα στην καρδιά μας προκειμένου να δούμε, αγαπητοί αδελφοί, πού υπολοιπόμεθα και πού υπάρχει πρόβλημα προκειμένου με τη βοήθεια του Θεού και τη χάρη του Χριστού να το λύσουμε. Μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσεν ημάς από του πονηρού. Ο Κύριος μας είναι απείραστος κακών και βεβαίως δεν έχει το νόημα το οποίο διαβάζουμε σε μια πρώτη προσέγγιση. Μην επιτρέψεις να οδηγηθούμε, να κατευθυνθούμε σε μια κατάσταση η οποία τελικά θα μας οδηγήσει σε πειρασμό. Όμως, αδελφοί, προσέξτε, ο πειρασμός στη ζωή μας εξάπαντος θα έλθει. Γι' αυτό και ο Κύριος, 2000 χρόνια πριν σύστησε προληπτική ιατρική, κατά το πνεύμα βεβαίως, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις τον πειρασμό, που σημαίνει ότι ο πειρασμός θα έρθει από μπροστά σου. Αλλά όσο εσύ μένεις προσευχόμενος, θα μένεις και στερεόμενος επάνω στον Λόγο του Θεού, επάνω στον άκρο γωνιαίων λίθο και δεν θα εισέρχεσαι στον πειρασμό, γιατί η χάρις του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα επενεργεί όσο εσύ προσεύχεσαι. Πατέρα, φύλαξέ με από τον πειρασμό και δώσε μου πλειοτέρα χάρη και περισσότερα δύναμη Πνεύματος Αγίου, ώστε σε κανένα πειρασμό να μην υποκύψω. Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί αδελφοί, θα παραμένουμε αλόβητοι και με αυτόν τον τρόπο θα περπατάμε στη χριστιανική μας ζωή. Διότι σου η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Και πράγματι, μία προσευχή χωρίς ευχαριστία, χωρίς δοξολογία και χωρίς την ύψωση του Κυρίου των δυνάμεων, αδελφοί, δεν μπορεί να είναι προσευχή ολοκληρωμένη. Αδελφοί, να δοξάσουμε τον Κύριο. Μην πηγαίνουμε στην προσευχή με εμψιμυρώντας. Μην πηγαίνουμε στην προσευχή γκρινιάζοντας. Ξέρετε τα δάκρυα πολλές φορές που βλέπουμε. Μα βλέπω και τον αδελφό και κλαίει. Μα ο αδελφός μπορεί να κλαίει από δάκρυα ευγνωμοσύνης. Ο αδελφός μπορεί να αισθάνεται εκείνη την ώρα τη γλυκύτητα του μέλητος στην ψυχή του να διαπερνάται από την παρουσία του Θεού. Τα δάκρυα δεν νέπεται πάντοτε ότι είναι δάκρυα απελπισίας ή απογοήτευσης. Το αντίθετο θα έλεγα όταν είμαστε πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιον, είναι δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς. Αυτό που θα πρέπει όμως να προσέξουμε είναι ότι όταν θα γονατίζουμε, δεν θα πρέπει να πλησιάζουμε τον Κύριό μας με εγωγισμό, να πλησιάζουμε τον Κύριό μας με πρόσωπο το οποίο θα είναι σκύθροπο και να αρχίζουμε την γκρίνια και τις μεμψιμυρίες. Αδελφοί, ο Κύριος μας είναι ο πατέρας μας, ο στοργικός μας πατέρας. Είναι αυτός ο οποίος πραγματικά προέβλεψε για εμάς ένα ευίωνο μέλλον, όχι εδώ στη γη, αλλά στον ουρανό. Αλλά και εδώ στη γη, όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, ο Κύριος θα μας τα χαρίζει, θα μας τα παρέχει μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει. Ήθε ο Κύριος αυτά τα λόγια να τα βάλει στην καρδιά μας και όλοι μας, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτόν τον έσχατο καιρό, με μεγαλύτερη ωριμότητα, να γονατίζουμε προσευχόμενοι και συναισθανόμενοι ότι ο Κύριος όλων των δυνάμεων βεβαίως και μας ακούει, αρκεί εμείς να εκπληρώνουμε τις προϋποθέσεις και πάντοτε ένα αγιασμό με ευσέβεια ενώπιον του Θεού
να πλησιάζουμε τον Κύριο όλων των δυνάμεων, προκειμένου να λαμβάνουμε από Αυτόν και να έχουμε αγαθά και ευλογημένα αποτελέσματα, διότι με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος μας δοξάζεται, ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.